τώρα πόσο θα σας έρθει ο λογαριασμός στο νερό. Καλά, να τρέχει βρύση όλη νύχτα κι εσείς να μην ακούσετε τίποτα. Κάτι ακούσαμε, αλλά νομίζαμε ότι κάναμε μπάνιο στους καταράκτες. Τι να σας πω τώρα, ντύπ μυαλό. Ήμουν απτώμα, καθάριζα όλη τη μέρα τις ντουλάπες. Σιγά τις ντουλάπες. Πες καλύτερα πως είσαι αφηρημένη. Αμάνε, Γεωργία, θα τους το κοπανά συνέχεια. Έγινε τώρα, πάει. Εσύ δηλαδή δεν ξεχνάς ποτέ. Εγώ? Πότε ξέχασα εγώ τη βρύση ανοιχτή? Τη βρύση όχι, αλλά το μάτι της κουζίνας. Θυμάσαι τότε με τα μακαρόνια? Καήκανε και κόντεψε να βάλεις φωτιά και στο σπίτι. Άλλο αυτό. Διόρθωνα διαγωνίσματα και ήμουνα κουρασμένη. Κι εγώ ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη. Πότε πρόλαβες να κουραστείς εσύ, μικρό κορίτσι? Κουρασμένη γεννήθηκες. Ρε μαμά. Για να μην πω το άλλο τότε με το σίδερο που το έχεις ξεχάσει. Και δεν παίρνει φωτιά το σίδερο? Δεν το ξέρουμε αυτό. Καλά που γύρισα εγώ και το βρήκα. Όχι, που λες ότι δεν ξεχνάς. Βαγγέλη, πάψε. Όχι, δεν πάβω. Να σου θυμίσω το άλλο τότε με το λεωφορείο που πήγαινες και κατέβηκες στο Φάλιρο. Ευτυχώς που είδες θάλασσα, ή αλλιώς ακόμα μέσα θα ήσουν και θα πήγαινες. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω να δω τι κάνει το συνεργείο. Α, κι εγώ, κι εγώ. Τι με κοιτάς, ψέματα λέω? Καλά, δεν τρέπεσαι. Εδώ έκανε καινούριο σπίτι κολυμπήθρα και εσύ μου την υπερασπίζεσαι και μάλιστα μπροστά μου. Και τι θες να κάνουμε τώρα, να την κρεμάσουμε? Αμάν, Γεωργία, αμάν. Έχεις άσχημα το κοριτσάκι. Καλημέρα, αγαπητέ μου παραγωγέ. Τώρα ό,τι σας είχα στο μυαλό μου. Τι? Ναι, εντάξει, το ξέρω, έχω καθυστερήσει κάπως τα σενάρια, ναι, αλλά είναι για καλό. Μου έρχονται συνέχεια καινούργιες ιδέες, δεν ξέρω, είμαι σε πολύ δημιουργική φάση. Όχι, τι του χρόνου, όχι βέβαια. Σε μερικές μέρες θα σας τα στείλω. Ναι, είναι σίγουρο αυτή τη φορά, σας το λέω. Βέβαια, είναι σίγουρο. Λίγη υπομονή, κύριε Φουτουκίδη μου, σας παρακαλώ. Είναι για καλό, θα σκίσει σειρά, θα σκίσει. Ναι, ναι. Το έκλεισε. Αφού δεν με έχει απολύσει ακόμα.